Επίσης, κύριε Υπουργέ, κάνατε μία δήλωση στο Sky, ατυχή πιστεύω, όπου αναφέρατε πως ευτυχώς δεν ήρθαμε σε κρίση, γιατί αν είχαμε έρθει σε κρίση, θα είχαμε υποχωρήσει. Το πού θα είχε οδηγήσει? Θα είχε οδηγήσει σε μία υπερένταση, σε μία κρίση και σε μία επαναχώρηση εκ μέρους της ελληνικής πλευράς. Αυτό θα συνέβαινε, για να έχουμε μία πλήρη εικόνα των πραγμάτων. Αυτό τι μήνυμα δίνει προς την άλλη πλευρά? Ξέρετε ποιο μήνυμα δίνει? Ότι οι Έλληνες δεν είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα. Και ότι όταν έρθει η στιγμή να μιλήσουν τα όπλα, οι Έλληνες θα υποχωρήσουν. Και επίσης δεν καταλαβαίνω και την δήλωση στην οποία αναφέρεστε, την οποία φέρετε να έχω κάνει εγώ. Ήμουν πάρα πολύ σαφής. Το γεγονός ότι υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία είναι επί της αρχής ωφέλιμο, έτσι ώστε οι εντάσεις να μην τρέπονται σε κρίσεις. Αυτό συνέβη και τώρα. Θα είχε οδηγήσει σε μια υπερένταση, σε μια κρίση και σε μια επαναχώρηση εκ μέρους της ελληνικής πλευράς. Είναι ο λόγος μου απέναντι ενδεχομένως στις εικασίες τις οποίες κάνουν άλλοι. Με απέφυγα. Μπρήκε, κολλάμε. Δεν αντιλαμβάνομαι την αναφορά σας σε όπλα. Θα θέλατε να πάρουμε τα όπλα και να βγούμε να πολεμήσουμε? Γύρνα από το άλλο πλευρό αν έρθουνε να στον σφινώσουν. Ειλικρινώς δεν αντιλαμβάνομαι σε τι αφορά η αναφορά σας. Ραγιάδες όλα σας τα χρόνια. Ραγιάδες εσείς. Ραγιάδες και τα παιδιά σας. Ραγιάδες και τα παιδιά των παιδιών σας.